Γεια χαρά Inferno, σε άξιζε εδώ σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο Inferno Braveheart κανάλι με τον Αλέξανδρο Καρατζά πίσω από την κάμερα. Γεια σου Αλέξανδρο, τι κάνεις, πώς είσαι? Γεια σου παιδιά, όλα καλά. Δεν με απασχολεί, μπαίνουμε απευθείας στο ψητό. Σήμερα είμαι εδώ για να σας δείξω μια εξαιρετική οθόνη και το εννοώ παιδιά, είμαι πολύ εντυπωσιασμένος με τη συγκεκριμένη οθονούλα. Πρόκειται για την... Θα σας το πετάξω εδώ, για να μην πω χαζομάρες. Ξέρω ότι λέγεται B-Line, ξέρω ότι ξεκινάει από 27, 27, 27, 2, B, 7. Πρέπει να το πω σωστά. Σωστά το είπες φίλε. Τι είναι αυτή? Είναι μια LCD LED οθόνη, η οποία έχει πάρα πολύ ωραίες λειτουργίες, έχει μερικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι smart, έχει κανένα δύο έτσι θέματα όπως μια κρυμμένη κάμερα εδώ πάνω, για να σας προστατεύει από τους, πώς να το πω τώρα, hackers, από αυτούς που θέλουν να εισβάλλουν στο σπίτι σας, να δουν τις προσωπικές σας στιγμές κτλ. Έχει ένα σκασμό από λειτουργίες. Πάμε να τις δούμε σιγά σιγά, αφού πρώτα από κάποια έτσι βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα έχουμε διαγώνιο 27 ιντσών. Η οθόνη είναι QHD, δηλαδή 2K ανάλυση, έως δηλαδή και 1440p. Είναι στα 60 Hz η συχνότητά της. Έχει 5 millisecond απόκριση, χρόνο απόκριση, οπότε είναι ακριβώς κουτί για gaming. Έχει τυπική αντίθεση 1000x1, δυναμική αντίθεση 20 εκατομμύρια προς ένα και έχει μια πολύ ιδιαίτερη λειτουργία που αφορά την κατανάλωση. Λοιπόν, αυτή είναι η οθόνη. Πρώτα απ' όλα να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο σχεδιασμός της. Έχει πάρα πολύ μικρά bezels, οπότε είναι και θα έλεγα ιδανική για dual και triple screen διάταξη. Είναι όλη πλαστική, παρόλα αυτά είναι ποιοτικά τα πλαστικά της και το πολύ ιδιαίτερο παιδιά και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι δίνει όλες τις επιλογές που χρειάζεται κανείς και ξεκινάω. Πρώτα απ' όλα γυρίζει 160 μοίρες. Εντάξει, χωρίς να χρειάζεται να πειράξετε τη βάση. Όχι 160. 360, sorry. Μπράβο, ευτυχώς έχουμε τον Καρατζά και μας διορθώνει, παιδιά. Ένα αυτό. Δεύτερο. Περιστρέφεται στο έτσι. Με αρκετές μοίρες. Ανεβοκατεβαίνει. Πανεύκολα, χωρίς να χρειάζεται να βιδώνετε κτλ. Σε ό,τι απόσταση θέλετε, κάθετε σωστά. Okay. Και περιστρέφεται από την άλλη πλευρά και στο έτσι κάθετα, οπότε είναι ιδανική για προγραμματιστές, για σχεδιαστές και δίνει ένα σκασμό από επιλογές, βλέπετε. Και όλα αυτά πανεύκολα, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε πολύ δύναμη ούτε προσπάθεια και στέκεται και σωστά. Τα καλώδια έρχονται από εδώ, συμμαζεμένα, περνάνε από εδώ μέσα και καταλήγουν στις θύρες που είναι από εδώ κάτω. Μου άρεσε υπερβολικά το ότι ήταν δύο κλικς η συναρμολόγησή της. Ούτε βίδες, ούτε κατσαβίδια, ούτε τίποτα. Έχει μόνο μία χειρόβιδα κάτω, αυτή. Κάνει ένα κλικ στη βάση, βιδώνει στη χειρόβιδα και είναι πανέτοιμη. Όπως επίσης και εδώ έχει ένα, θα στο δείξω από εδώ Άλεξ για να μην δυσκολευτείς. Εδώ έχει ένα κουμπάκι το οποίο αν το πατήσεις φεύγει από τη βάση της και παίρνεις την οθόνη και φεύγεις. Ούτε βίδες ούτε τίποτα. Πολύ εύχριστη σε αυτό το τομέα. Πάμε να δούμε λίγο τις θύρες. Λοιπόν, από συνδεσμολογία, εδώ είναι το ρεύμα της. Εδώ έχει ένα on-off που μου αρέσει στις οθόνες να έχει power on και off. Και έχουμε ένα HDMI, δύο display port, 1,2 και 1,4, ένα mini display port, μία VGA και εδώ μπαίνει η υποδοχή του ήχου από το PC και ακουστικά. Η υποδοχή ήχου από το PC παίρνει γιατί η οθόνη έχει δικά της δύο στερεοφωνικά ηχεία, τα οποία είναι αυτά εδώ, των 2 W. Και είναι σχετικά καλής απόδοσης. Τώρα, από θύρες δεν τελειώσαμε, έχουμε και από εδώ. Είναι 1, 2, 3 USB 3, μάλιστα η μία χρησιμοποιείται και για γρήγορη φόρτιση smartphone και αυτή εδώ η εξειδικευμένη USB, την οποία τη συνδέεται με τον υπολογιστή για να πάρει δεδομένα η κάμερα. Συνεχίζω. Ο χρήστης πρόσβασης στις ρυθμίσεις έχει με πλήκτρα όχι αφής κανονικά. Μπορεί τα αφής να είναι ωραία τεχνολογία και να γουστάρεις και να είναι πανεύκολα.
Αλλά στις οθόνες δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα δουλέψω σωστά. Θέλω να ακούω το κλικ-κλικ για να είμαι σίγουρος. Ένα πολύ έτσι διακριτικό λεντάκι εδώ πέρα. Τα πλήκτρα είπα εδώ πέρα. Και ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι αυτό εδώ, ο οποίος τι είναι, είναι ένας αισθητήρας. Αυτή η τεχνολογία της Philips μου αρέσει πολύ. Λέγεται Power Sensor. Και τι κάνει? Όταν αναγνωρίζει κίνηση μπροστά από την οθόνη, κρατάει τις ρυθμίσεις που έχει ο χρήστης. Όταν όμως δεν αναγνωρίζει κίνηση, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος μπροστά από την οθόνη, δηλαδή δεν υπάρχει ο άνθρωπος, ο χρήστης που κοιτάει την οθόνη, έρχεται αυτό, αν θες εσύ το επιλέγεις, εννοείται, στις ρυθμίσεις, έρχεται και κατεβάζει την κατανάλωση ενέργειας έως και 80% με σκοπό, ξέρω εγώ, να εξοικονομήσετε ρεύμα, χρήματα, οικολογία κτλ. Κτλ. Ωραίο, ρυθμίζει μάλιστα στα πόσα λεπτά θέλεις να αρχίσει να αναγνωρίζει αν έχει κίνηση ή όχι, δηλαδή το βάζεις έως και 5 λεπτά ή 4, δεν θυμάμαι, και για 5 λεπτά δεν κάνει τίποτα. Αν περάσουν οι 5 λεπτά και δεν έχει κίνηση μπροστά η οθόνη, έστω και ελάχιστη, τότε κατεβάζει τη φωτεινότητα, την κατανάλωση κτλ. Κτλ. Και με το που εμφανιστεί ή υπάρξει μια οποιαδήποτε κίνηση μπροστά από τον αισθητήρα, ξαναφέρνει την οθόνη στις ρυθμίσεις που τις είχε ο χρήστης. Στο unboxholics.com πριν κάποιους μήνες ο Αλέξανδρος Καρατζάς, καλή ώρα που είναι πίσω από την κάμερα, είχε ανεβάσει ένα άρθρο στο οποίο έλεγε για τις κινήσεις που κάνει ο Mark Zuckerberg του Facebook για να προστατευτεί από τους hackers. Και αυτό που έκανε ήταν να βάζει απλά ένα αυτοκόλλητο στο λάπτοπ του πάνω στην κάμερα. Και ξέροντας ότι ενδεχομένως να μπορέσουν να του χακάρουν το μηχάνημα και να, ίσως να καταγράψουν εικόνα από την κάμερά του που προφανώς δεν θέλει. Έρχεται η Philips και σου λέει ότι φιλαράκι σου δίνω μια καμερούλα την οποία μπορείς να την έχεις safe κρυμμένη εδώ. Έλα να τη δείξουμε, Άλεξ. Εδώ. Με ένα κλικ βγαίνει και με ένα κλικ ξαναμπαίνει στη θέση της. Η κάμερα είναι πολύ καλής ποιότητας, είναι 1080p, έχει ωραία χρωματάκια κτλ. Εδώ υπάρχει ένα preview που έχω από το Skype. Δείτε με. Γεια σας, εδώ είμαι εγώ, είμαι αυτός. Λοιπόν, σου δίνει και ένα λεντάκι για να σου πει ότι κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή καταγράφω, δηλαδή υπάρχει εικόνα προς τον υπολογιστή. Και ναι, είναι μια καλή περίπτωση. Δεν ρυθμίζεται δυστυχώς δεξιά-αριστερά, οπότε αν χρειαστεί ίσως να πρέπει εσύ να ανεβοκατεβάσεις λίγο την οθόνη για να σε πιάσει σωστά, αν και αν το μούτρο σου είναι ακριβώς μπροστά από την οθόνη θα το καταγράψει κανονικά. Εντάξει, ωραίο χαρακτηριστικό, μου αρέσει. Και αφού σας έδειξα συνολικά τα χαρακτηριστικά της οθόνης, θα πω και δύο λόγια για την ίδια την οθόνη. Παιδιά, δηλώνω πολύ εντυπωσιασμένος από την ποιότητα της εικόνας. Από τέτοιες περιπτώσεις δεν περιμένω τόσο καλά αποτελέσματα, αλλά η συγκεκριμένη πραγματικά με εντυπωσίασε. Έχει φανταστικά μαύρα, πολύ καλή φωτεινότητα, πολύ ωραία λευκά, έχει smart λειτουργίες για χαμηλό μπλε, για ξεκούραστη ανάγνωση, ξέρω εγώ, τη νύχτα. Έχει καλές γωνίες θέασης στο δεξιά και αριστερά, από πάνω και κάτω δεν έχει τόσο καλές γωνίες θέασης. Αλλά δεξιά και αριστερά είναι πολύ καλές οι γωνίες θέασης και έχει εξαιρετικά χρώματα. Και ρεαλιστικά χρώματα, ούτε το παρακάν ούτε τίποτα. Σου δίνει ένα σκασμό από smart επιλογές για gaming, για office, για ταινία κτλ. Κτλ. Και φυσικά ένα σκασμό από ρυθμίσεις, αν θέλεις να τη φέρεις ακριβώς στα μέτρα σου. Είναι ευκρινέστατη. Σε ταινίες που είδα, αυτή τη στιγμή παίζει 2K το βιντεάκι των Unboxholics και στο 4K είναι πανέμορφη, δεν έχει όμως 4K ανάλυση native, η native ανάλυση της είναι το 2K. Πολύ εντυπωσιασμένος. Νομίζω ότι είναι μια οθόνη που και τον gamer θα ικανοποιήσει και αυτόν που θέλει να γουστάρει να δει τις ταινίες του και όλα τα υπόλοιπα ή να δουλέψει σε αυτή την οθόνη και τους πιο επαγγελματίες. Νομίζω ότι έχει για όλους κάτι να δώσει. Εντυπωσιασμένος. Ό,τι χρειάζεστε από τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμή και ιστορίες, στο link της περιγραφής. Περιμένω τα δικά σας σχόλια, πώς σας φαίνεται. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ευχαρίστως να τις απαντήσω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Infernal Bravecard. Bye!